τι προτείνουμε. Καλησπέρα, Ελένη. Υπήρχε περίπτωση να έρθει η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και να την αφήσουμε να περάσει έτσι? Δεν νομίζω. Σήμερα θα μάθουμε πώς να κάνουμε το πιο ερωτικό μακιγιάζ με τρεις παραλλαγές. Για τα κορίτσια που είναι single, για εκείνες που έχουν βρει το Βαλεντίνο τους, αλλά και για αυτές που θέλουν να ζήσουν τον έρωτα στο κόκκινο. Πάμε να το δούμε. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης των συναισθημάτων μας. Θέλουμε ένα βλέμμα μαγευτικό που να μαγνητίζει. Αυτό θα το πετύχουμε με σκιές σε ζεστές, χρυσές και μπρονζέ αποχρώσεις. Ξεκινάμε το make-up χρησιμοποιώντας μία καφέ κρεμώδη ζεστή σκιά. Στο κέντρο του βλεφάρου θα χρησιμοποιήσω μία χρυσή πούδρα για περισσότερη λάμψη. Βάζω μαύρο μολύβι μέσα στο μάτι για να τονίσω το βλέμμα. Καφέ μολύβι σύριζα στις βλεφαρίδες για να περιγράψω το βλέμμα. Ολοκληρώνουμε τα μάτια με πολύ μάσκαρα και έντονες ψεύτικες βλεφαρίδες. Έφτασε η ώρα να ασχοληθούμε με τα χείλη. Nude χείλη για τα κορίτσια που θα φιλήσουν τον αγαπημένο τους. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα κραγιόν σε χρώμα baby pink και πολύ gloss. Καθαρό, κόκκινο, φωτεινό κραγιόν για τα κορίτσια που είναι σε αναζήτηση του Βαλεντίνου τους. Για τις πιο τολμηρές, πάμε το κόκκινο κραγιόν ένα βήμα παραπέρα, χρησιμοποιώντας κόκκινο γκλίτερ. Έτοιμες για το Αγίου Βαλεντίνου. Να περάσετε τέλεια και να θυμάστε. Ό,τι και αν κάνετε, κάντε το με το σωστό make-up. Φιλιά πολλά! Δεν ρωτήσαμε τον σύντροφο αν θέλει να γεμίσει γκλίτερ τα χέρια. Αστιζεί και μετά θα το κάνει και λίγο έτσι στην πετσετούλα, ρε παιδί. Δεν φεύγει, Ελένη, κόρες έχεις. Το ξέρεις ότι. Ξέρω, αστράφτουν όλες. Δεν ξέρω. Λίγο με αυτά που παίζουν και βάζουν και ξαφνικά βλέπεις όλους τους χώρους και όλα τους τα πράγματα γεμάτα γκλιτεράκια. Εντάξει, ωραία. Φεύγει αυτό και ο χαρτοπόλεμος είναι. Και γυαλίζουν και το βράδυ. Άμα τις δείτε και με το φως έτσι λίγο τη τηλεόραση, λες, όχι, τι γίνεται πάνω στο πρόσωπο. Πάρα πολύ. Αλλά είναι ωραία αυτά.